Θαύματα και θαύματα. Και ακούμε τον κύριο Υπουργό Υγείας να μας λέει καταστάσεις που περιγράφονται στο νομοσχέδιο, στην τροπολογία, λες και δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Πρώτα απ' όλα, κύριε Υπουργέ, αυτό που κάνετε δεν έχει καμιά δεοντολογία. Για να μην πω κάτι βαρύτερο, αν έχετε την πρόθεση σε ένα νομοσχέδιο τέρας όπως είναι αυτό, το οποίο δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και του οποίου μας φέρνετε την τελευταία στιγμή νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες είναι σωρία και δεν είναι, είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσουμε. Και δεν είναι νομοτεχνικές βελτιώσεις, είναι ουσιαστικές τροποποιήσεις. Ερχόσαστε τώρα, την τελευταία στιγμή, όταν κλείνει η συζήτηση και μας λέτε, κάνω δεκτή μία τροπολογία, μίνι νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Και κύριε Υπουργέ Υγείας, τι λέει εδώ? Η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα, το έχετε διαβάσει κύριε Υπουργέ, νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος της νοτιοδυτικής Ελλάδας, ο Άγιος Λουκάς, του ενιαίου νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, συγχωνεύεται με την οργανική μονάδα της έδρας του ενιαίου νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Θέλετε να κάνετε συγχώνευση δηλαδή ενός νοσοκομείου που είναι η οργανική μονάδα σε άλλο και μας το φέρνετε την τελευταία στιγμή δια αεροπλανικής τροπολογίας, εισάγεται από βουλευτή και έρχεται ο Υπουργός την τελευταία στιγμή και λέει το κάνω δεκτό. Είναι τρόπος να νομοθετείτε αυτός? Αυτό έτσι είναι σκάνδαλο. Δεύτερον, τι λέτε? Το Γενικό Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας της πόλης των Κρεσθένων το καταργείτε και το μετατρέπετε από Γενικό Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας σε Κέντρο Υγείας απλώς, χωρίς να δίνετε διευκρινήσεις τι θα είναι και αυτό το Κέντρο Υγείας. Και αυτά στην τελευταία στιγμή ερχόσαστε και κάνετε αυτές τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις και μετατοπίσεις και μεταλλάξεις νοσοκομειακών μονάδων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Παρακαλούμε να την αποσύρετε πάρα αυτά αυτή την τροπολογία. Αν νομίζετε ότι είναι τόσο ωραία, έχετε νομοσχέδιο το επόμενο διάστημα να τη φέρετε, να τη συζητήσει η Επιτροπή και να ψηφιστεί. Αν δεν το κάνετε, και μη μας λέτε πάλι κύριε Πρόεδρε ότι απειλούμε κανέναν, αν δεν το κάνετε, εμείς θα την εντάξουμε στην ονομαστική ψηφοφορία που θα κάνουμε. Λοιπόν, εφόσον αν δεν αποσυρθεί, που σας παρακαλούμε να το κάνετε κύριε Υπουργέ, τότε παρακαλούμε η 1322 με γενικό αριθμό και ειδικό αριθμό 218 να μπει και αυτή στην ονομαστική ψηφοφορία. Και καλούμε τους βουλευτές να μην αποδεχθούν τέτοιου είδους ρυθμίσεις την τελευταία στιγμή από τα κάτω για καταργήσεις νοσοκομείων και συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Ο κύριος Τσούκαλης. Κύριε Πρόεδρε.